9 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου από το σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου, ο Γεράσιμος έπαιζε στο πιάνο ένα τραγούδι που το βελτίωνε. Εκεί την ώρα κοιτούσα τα κηδιά του αυτοκινήτου μου και έλεγα να βάλω ρούχα να τον πάω Θεσσαλονίκη ή να βάλω μια φόρμα να τον πάω στο σταθμό του τρένου. Νομίζοντας ότι τον στέλνω με ένα ασφαλές μέσο μεταφοράς στον προορισμό του, επέλεξα το δεύτερο. Και δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό. Ο πατέρας του 21 ετών Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού, ξεσπά. Τα βάζει με τον εαυτό του για την λανθασμένη, όπως λέει, απόφαση που πήρε να μην πάει ο ίδιος το γιο του στη Θεσσαλονίκη, αλλά να τον αφήσει να πάει με το τρένο. Το τρένο το προλάβαμε για 10 δευτερόλεπτα. Ο Γεράσιμος, για να μην έχουμε χαιρετισμούς και χαθεί ο χρόνος, γιατί το τρένο ουσιαστικά ξεκινούσε, έβαλε το κεφάλι του από την πόρτα, από το παράθυρο του συνοδηγού και μου το πρότεινε να το φιλήσει στο σημείο ακριβώς που χτύπησε. Ο πατέρας του νεαρού φοιτητή, ο οποίος εδώ και 14 μήνες βρίσκεται σε κόμμα, ράγισε καρδιές στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βόλου στην εκδήλωση για τα θύματα στα Τέμπη. Αν γνωρίζαμε ότι τα τρένα ήταν επικίνδυνα, τα παιδιά μας δεν θα ταξίδευαν, είπε. Όταν εμπλέκονται ανθρώπινες ζωές, δεν λέγεται αδιαφορία, ούτε λέγεται έγκλημα, λέγεται εκτέλεση. Το αμφιθέατρο σύστηκε από τα χειροκροτήματα την ώρα που μπήκε η μητέρα της 20χρονης Μάρθης, Μαρία Καριστιανού. Φθάνοντας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Βόλου, στράφηκε σε βάρος της εισαγγελέως Λάρισας, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά για την απόρριψη της μήνυσης των συγγενών θυμάτων κατά Τριαντόπουλου και Ράπτη για τον Μπάζωμα. Αδιανόητη κίνηση της εισαγγελέως Λάρισας, που δεν θα μπορούσε η κυρία Δηλίνη να πράξει διαφορετικά. Η ντροπή για τη δικαιοσύνη ήταν η πρώτη απόφαση, η αρχιοθέτηση της μήνυσής μας. Κατά την ομιλία της, η Μαρία Καριστιανού έστρεψε τα βέλη της στο πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό μας σύστημα στηρίζεται σε σκοτεινά deals, με μοναδικό κίνητρο το χρήμα. Η τύχη της ζωής των παιδιών μας και της χώρας κρίθηκε και κρίνεται από τέτοιες σκοτεινές συμφωνίες. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν σταματούν λεπτό να ζητούν δικαίωση για τον θάνατο των παιδιών τους. Ας λείπουν τα παιδιά μας. Τα αγαπάμε πιότερο και από πριν που τα είχαμε στην αγκαλιά μας. Τότε που κοιμούνταν ακόμα στα κρεβάτια τους, ασφαλή, γεμάτα όνειρα και ελπίδα.